Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Νίκο Παπάβου είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Να ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και από την παραγωγή, γιατί έπρεπε να αναβάλουμε τη χθεσινή προγραμματισμένη. Δεν πειράζει. Έτσι, συμβαίνουν. Λόγους απρόβλεπτους. Ανατέρα βία, δεν πειράζει. Ναι. Θα τα λύσουμε σήμερα. Δεν είχε πάει στη Βενεζουέλα. Όχι, αλλά θα μας πει και για τη Βενεζουέλα. Εν Αθήνες. Και δεν ξεκινάμε και από αυτό, μια και το έθιξε ο κύριο Βενεζουέλα. Γιατί είδα σήμερα. Επανέρχεται ο ελεύθερος τύπος στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι ήσασταν μαζί με τον κύριο Αρτεμίου, τον γνωστό δικηγόρο, και κάνατε μαζί δουλειές. Ναι. Τώρα, τι δουλειές είναι αυτές, κύριε Υπουργέ, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Εντάξει, νομίζω ότι. Τι αφορούσε αυτό το ταξίδι. Κοιτάξτε, αυτό το σχέση ταξίδι. Με τα ενεργειακά. Ακούστε λίγο. Αυτό το ταξίδι καταρχήν είναι 1,5 χρόνο πριν έρθουμε εμείς στην κυβέρνηση. Ναι, το 2013. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο οργανώθηκε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας. Σε μια περίοδο όπου η συγκεκριμένη χώρα αναζητούσε την ανάπτυξη των σχέσεών της με χώρες της Ευρώπης. Αντιλαμβάνεστε ότι η τότε κυβέρνηση Σαμαρά δεν ήθελε απολύτως καμία σχέση. Κακώς κατά τη γνώμη μας, διότι η Βενεζουέλα τώρα έχει βέβαια τρομακτικά οικονομικά προβλήματα για διαφόρους λόγους. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα βεβαιωμένα από θέματα πετρελαίου. Έτσι, και δεν υπάρχει κανένας λόγος, νομίζω, για μια χώρα προηγμένη όπως η Ελλάδα να μην επιδιώκει να αναπτύσσει οικονομικές σχέσεις. Η Ιταλία, ας πούμε, και η Ισπανία, η Κίνα έχουν πάρα πολύ αναπτυγμένες σχέσεις στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Η βασική δική μου παρουσία ήταν πολιτική, ήταν η γνωριμία μου με την ηγεσία εκεί πέρα της χώρας της Λατινικής Αμερικής και η διερεύνηση δυνατοτήτων μάλιστα για επίσκεψη. Δεν γίνεται μόνο να πήγατε ως πολιτικός τέλεχος. Εντάξει, η υπόλοιπη κουβέντα όμως βρεθήκατε φοβάμαι. Βρεθήκατε με τον κύριο Αρτεμίου, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο Μεγάρο Μαξίμου. Είστε μαζί με τον Αρτεμίου, γιατί ο ίδιος λέει ότι κάνατε ξεχωριστές δουλειές. Ναι. Εγώ λέω άλλα πράγματα, αλλά ο κύριος Παπάς. Έχει δήλωση ο ίδιος χθες. Λέω τώρα, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Αρτεμίου είναι αρμόδιος να αποκαλύψει ό,τι θέλει για την επαγγελματική του δραστηριότητα. Εγώ εκεί πέρα είχα παρουσία και έκανα συγκεκριμένες πολιτικές συναντήσεις και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι το να ξεθάβετε ένα ταξίδι το οποίο έγινε πριν 3 χρόνια και να επιχειρείτε να φτιαχτούν σκιές γύρω από αυτό είναι νομίζω μια έτσι ανεπιτυχής προσπάθεια συμψηφισμών. Διότι η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και ο ελεύθερος τύπος, ας πούμε. Η Νέα Δημοκρατία θυμάμαι εγώ πάρα πολύ καλά τους βουλευτές της να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο όταν εμείς ψηφίζαμε τη ρύθμιση απαγόρευσης του να έχουν οι πολιτικοί, όχι offshore, και εταιρείες στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτή είναι νομίζω μια κουβέντα η οποία έχει κατασταλάξει και στο μυαλό του κόσμου το τι ρόλο παίζει ο καθένας. Και θα σας έλεγα ότι είναι μία έτσι εισαγόμενη προπαγάνδα η οποία δοκιμάστηκε και στην Ισπανία, εξ όσων γνωρίζω, ότι η αριστερά χρηματοδοτείται από άλλα κράτη κτλ. Είναι δεδομένο ότι έγινε. Όχι, όχι. Τι όχι. Εδώ, αφού είναι στα δικαστήρια, υπόθεση. Στα δικαστήρια, να σας πω ποια υπόθεση βρέθηκε και τελεσυδίκησε, ήταν η υπόθεση της Siemens, που έβγαλε ότι χρηματοδοτούνταν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία από τα μαύρα ταμεία της γερμανικής εταιρείας. Μην πετάτε με την μπάλα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσετε, κύριε Υπουργέ, ποια είναι η σχέση σας με τον Αρτεμίο, αυτόν τον περίφημο Αρτεμίο, γιατί λέγονται πάρα πολλά από την αντιπολίτευση. Ότι έχει σχέση με τις offshore, ότι έχει σχέση με την offshore που είναι πίσω από την Αυγή και πρέπει να βρούμε ποιοι κρύβουν. Τώρα, ότι πήγαινε έρχεται στο Μαξίμου. Θέλετε να το ξεκαθαρίσετε αυτό, μία και καλή. Με συγχωρείτε, ξέρετε τι έχει υποθεί για μένα στην πορεία αυτού νου του ενός 1,5 χρόνου. Δεν μπορείς να τα παρακολουθείς τα πάντα. Εγώ έχω δει 100-150 επενδυτές. Τι να κάνω δηλαδή. Να κυνηγάω την κάθε σπέκουλα και την κάθε λάσπη, ας πούμε, που εκτοξεύεται. Όχι, αλλά επειδή ξέρετε. Εμού προσωπικώς και της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι επειδή υπάρχει ένα παρελθόν στην πολιτική ζωή της χώρας, αυτό που πολλοί λένε. Διαπλοκής πολιτικής και επιχειρηματικών συμφερόντων. Όταν ο πολίτης βλέπει τον πολιτικό να έχει μια σταθερή σχέση και από τα πίσω με ανθρώπους που εμπλέκονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες, θέλει διαφάνεια και καθαρότητα. Είχατε κοινές δουλειές με τον Αρτεμίου. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια, αλλά ήρθε για δουλειές επαναλαμβάνω. Εδώ. Επιτρέψτε μου, λέω, ναι. Ο κύριος Αρτεμίου είναι ο αρμόδιος να αποκαλύψει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να αποκαλύψει. Έχουν δει και το φως της δημοσιότητας ορισμένα πράγματα. Ναι. Τώρα να μην περάσουμε ούτε στην ονοματολογία επιχειρήσεων ούτε τίποτα. Εντάξει, έχει βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Ούτε οικονομικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα είχατε. Δεν έχουμε, όχι. Θα ήταν ευχής έργων βέβαια να έχουν αναπτυχθεί και να έχει η χώρα, κάποια ωφελήματα. Γιατί σας λέω ότι. Είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα βεβαιωμένα από θέματα πετρελαίου. Θα μπορούσε δηλαδή. Εσείς γι' αυτό πήγατε και κατ' ουσίαν. Για να διερευνήσετε τις σχέσεις μας στις εμπορικές. Έκανα πολιτικό ταξίδι και στο πολιτικό ταξίδι αυτό με τις αντιπροσωπείες τις οποίες συναντήθηκα, βεβαίως αναπτύξαμε και τις
ιδέες και τις δυνατότητες που θα μπορούσαν οι δύο χώρες να. Άρα αυτό με τα σούπερ μάρκετ δεν έχει κανένα νόημα. Το είπατε για αστείο. Όχι, όχι, καθόλου. Εκεί υπάρχουν κρατικά. Όχι, το ανάποδο. Δεν καταλάβατε. Τα κρατικά σούπερ μάρκετ εκεί, βεβαίως. Τα κρατικά σούπερ μάρκετ εκεί. Να παίρναμε πετρέλα και να δίναμε εμείς τρόφιμα, με αυτή την έννοια. Με άλλες χώρες κάνουν και κλήρανε. Εν πάση περιπτώσει, εκεί τα κρατικά σούπερ μάρκετ προμηθεύονταν με διακρατικές συμφωνίες από άλλες χώρες προϊόντα. Και επειδή η Ελλάδα έχει και προϊόντα μοναδικά, νομίζω ότι. Καλώς. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Το αφήνουμε πίσω. Ναι. Πάμε στα τηλεοπτικά σας... τώρα. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα, ναι. Μία από τις δύο. Θα καταθέσετε την τροπολογία. Θα επιμείνετε στον όρο αναστολή και όχι κατάργηση. Και θα διαμορφωθεί όντως, όπως λένε οι πληροφορίες, και μια πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει και τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Τηλεόρασης και των αριθμών τηλεοπτικών αδειών. Ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα. Δηλαδή και θα επιμείνουμε στον όρο αναστολή και θα φέρουμε και μια ρύθμιση η οποία θα την αιτιολογημένη γνώμη που προέβλεπε ο νόμος 43-39 θα την κάνει σύμφωνη γνώμη του ΕΣΟΥΡΟΥ. Εκεί βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Άρα δεν θα επιμείνετε στο 4. Ακούστε λίγο. Αυτό λέτε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εμάς αυτή είναι η πολιτική μας άποψη και θα την υποστηρίξουμε και στην επόμενη εσείς, περίοδο. Εσείς, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, να το ξεκαθαρίσουμε γιατί θα γίνει κανένα λάθος, μια παρερμηνία. Εσείς θα επιμείνετε σαν υπουργός στο 4, τον αριθμό 4. Προσέξτε, ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός τον οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Ναι. Με 154 ψήφους. Τέλειωσε αυτός ο νόμος. Δεν είναι όχι, α, τι, εδώ α. Τώρα θα. Μισό λεπτό. Υπάρχει αυτός ο νόμος. Βεβαίως. Πώς δεν είναι, ποιος νόμος υπάρχει. Μισό λεπτό. Τότε τι έκανε το ΣΤΕ. Να σας πω τι έκανε το ΣΤΕ. Ξέρουμε τι έκανε το ΣΤΕ. Περιμένετε. Ό,τι ξέρουμε. Όχι, δεν έχει μισό. Ό,τι ερμηνεύουμε αυτή την ώρα. Ξέρουμε ότι προσευλήθησαν οι διοικητικές πράξεις που γεννήθηκαν από την τροπολογία, την περιβόητη πια. 2α. Mm-hmm. Ποια ήταν αυτή η τροπολογία? Η τροπολογία η οποία μετέφερε την αρμοδιότητα. Μες. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω το εξής. Εάν οι διοικητικές πράξεις αυτές ακυρωθούν, κατά πώς φαίνεται, με την οριακή πλειοψηφία 14-11, κατά πώς λέγεται. Ναι. Κακώς. Επισήμως δεν. Υποτίθεται ότι είναι και εντελώς παράνομο να διαρρέουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι. Υπήρχε λοιπόν αυτή η οριακή πλειοψηφία. Αν αυτό καταργηθεί, γυρίζουμε στον 43-39 ως είχε. Θέλω να θυμίσω. Και κυρίως στους τηλεθεατές μας, διότι έχει γίνει τρομερή σπέκουλα γύρω από το ζήτημα. Τον 43-39 τον ψήφισαν εντελώς τα κόμματα της συμπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και σε αρκετά άρθρα και κόμματα της μίζωνος αντιπολίτευσης. Εδώ έχω ένα πινακάκι, θα σας το αφήσω και για τη δική σας ενημέρωση, να πω και στους τηλεθεατές, ότι έχει από τα άρθρα και αυτά, μέσα. 9 άρθρα από τα 16 κρίσιμα που αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. 8 από τα 16 Ένωση Κεντρών. 8 η Ένωση Κεντρών και 5. Άρα λοιπόν, γυρίζουμε λοιπόν σε ένα νόμο του οποίου η ψυχή, η καρδιά έχει ψηφιστεί και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και εδώ νομίζω ακριβώς βρίσκεται και η βάση των συνενέσεων οι οποίες έχουν αρχίσει να διαφαίνονται λοιπόν, στη διάσκεψη των πρόεδρων. Λεπτό, αυτό λοιπόν. Δεν πέφτει λοιπόν ο νόμος, παπά. Αυτό είναι τώρα νομίζω μία έτσι. Αυτό είναι δική σας ερμηνεία. Όχι. Πώς, περιμένετε. Όχι. Σας λέω ότι έχει προσβληθεί στο ΣΤΕ. Δεν μπορεί να πέσει κάτι που δεν προσευλήθη. Mm-hmm. Δεν προσευλήθη η διάταξη. Η original εντός εισαγωγικών, η οποία έλεγε ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ κάνει προκήρυξη, κάνει τον διαγωνισμό ή τα θέματα του εξοπλισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, τι μένει από τον νόμο, παπά, για να το καταλάβει ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Μένει γυρίζεται τις αρμοδιότητες, όπως είπαμε, των αδειών και τις διαδικασίες στο ΕΣΤΟ. Μένει ολόκληρος ο νόμος όπως είχε ψηφιστεί, ναι. Και αυτή τη στιγμή η μόνη αλλαγή στην αρχική εκδοχή του νόμου, την οποία εμείς επιδιώξαμε, ψηφίσαμε, περάσαμε μαζί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλάζει το αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και γίνεται σύμφωνο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Ναι. Διότι μια σειρά ρυθμίσεων, θετικές άλλες, πολύ αυστηρές, που διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή, είναι δεμένες με τον αριθμό. Δηλαδή, έλεγες, αυτοί εδώ που θα λειτουργούν μετά το διαγωνισμό, πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις. Να έχουν 400 εργαζόμενους, να έχουν τις περιοχές και εγκαταστάσεις, να έχουν το πρόγραμμα, να έχουν φορολογική, ασφαλιστική και ενημερότητα κτλ. Μάλιστα, ωραία. Αυτό όμως είναι δεμένο με τον αριθμό. Όχι κατά ανάγκη. Διότι τώρα, εξαιτίας της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλοι οι λειτουργούντες και οι μη λειτουργούντες, και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, έχουν τη δυνατότητα να εμφανιστούν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να καταθέσουν αίτηση για να λειτουργούν. Εμείς. Όχι για να μπουν σε διαγωνιστική διαδικασία. Επομένως, όλες οι διατάξεις, ανεξάρτητα αν υπάρχει ομοφωνία, εγώ θα σας έλεγα στη Βουλή,
είναι υπό αίρεση. Εφόσον. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καταρχήν, να περιμένουμε, να περιμένουμε το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και προφανώς, προφανέστατα, επειδή για πρώτη φορά γίνεται αυτό, δεν έχει ξαναγίνει. Μάλλον έχει ξαναγίνει, νομίζω, από τον κύριο Αθανασίου σε σχέση με την Ιθαγένεια. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εντός εισαγωγικών, προσαρμόζει την νομοθεσία στην διαφαινόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί δεν το κάνετε ανάποδα? Να περιμένουμε όλοι το Συμβούλιο της Επικρατείας να ανακοινώσει την απόφασή του και να προχωρήσει κανονικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να σας πω ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση λειτουργήσε με ταχύτητα διαστημική. Ναι. Με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πήγε γρήγορα. Δεν έπρεπε. Σε άλλες έπρεπε και όπως πρέπει και παντού. Σε άλλες υποθέσεις καθυστερεί περισσότερο. Όμως, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για παράδειγμα, από το 2010, ναι, ότι η παράταση λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών είναι παράνομη, δεν εφαρμόστηκε. Mm-hmm. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι η παράταση της θητείας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Αγνοήθηκε, αγνοήθηκε και αυτή από την διοίκηση. Ήρθατε να βάλετε τάξη εσείς και κάνατε χειρότερη την κατάσταση από ό,τι πριν. Διότι αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα μπάχαλο στα δίκτυα. Δεν ξέρει κανείς τι έχει. Άλλος έχει άδεια, άλλος δεν έχει, άλλος εκπέμπει, άλλος θέλει να εκπέμψει. Πιέζει αυτός που πήρε άδεια και δεν έχει βγάλει ακόμα κανάλι. Κύριε οικονόμου, μισό λεπτό. Εμείς φτάσαμε μισό βήμα πριν την τελική αδειοδότηση και ρύθμιση, ναι, όσον αφορά το κομμάτι των πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών. Αλλά με αντισυνταγματικό νόμο. Όχι, τι μισό λεπτό. Σα το έλεγαν όλοι όμω πριν. Δεν ακούσατε δεν κανένα. Το λέγαν όλοι. Δεν μα το λέγαν όλοι. Περιμένετε. Είχαμε και νομοδοτήσει συνταγματολόγων. Διχάστηκε ο νομικό κόσμο. Ήταν ένα οριακό αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν ήταν 14-11 υπέρ, σα θα λέγατε οριακό. Βεβαίω. Βεβαίω και θα έλεγα και θα εφαρμόζαμε και την απόφαση τη διοίκηση. Γιατί εσεί ξέρετε τι λένε οι 11. Τι εννοείται? Τι λένε οι 11? Ξέρω ότι ξέρετε, ότι ακούω. Εντάξει. Αυτό. Γιατί δηλαδή, ξέρουμε λοιπόν ότι έγινε μία ψηφοφορία επί της συνταγματικότητας της συγκεκριμένης διάταξης. Να σας πω λοιπόν κάτι που λέει. Αλλά επιτρέψτε να πω το εξής. Διότι δεν πρέπει να μηδενίζουμε. Αυτή τη στιγμή έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, το κόμμα, ας πούμε, της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγε ότι δεν χρειάζεται αδειοδότηση. Ότι έχει μία άδεια η DJA, ο πάροχος δικτύου. Η εταιρεία δηλαδή η οποία είναι υπεύθυνη για τις κεραίες και όποιος θέλει να πάει να επέμβει θα πάει στον πάροχο δικτύου και θα πάρει άδεια. Τώρα δεν τολμάει η Νέα Δημοκρατία να το πει αυτό. Τώρα λέει ότι πρέπει να γίνει αδειοδότηση. Τώρα έχετε μετακινηθεί όλοι. Πρέπει. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχετε μετακινηθεί όλοι. Ας το πούμε και έτσι. Ναι. Και δεν είναι προς θάνατον να έχουμε μετακινηθεί όλοι. Οι δικές μας οι πράξεις ήταν πράξεις ανάγκης. Όλες. Και εξηγούμε. Είχαμε το νομικό αδιέξοδο της μη αδειοδότησης, την αδυναμία συγκρότησης σε σουρού. Και να έχω και εγώ στα χέρια μου ο ίδιος, ξέρετε, γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ότι η σύνθεση που είχαμε τότε του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν ήταν νόμιμη σύνθεση. Ναι, αλλά κατηγορηθήκατε ότι κάνατε όλη τη διαδικασία έτσι, προκειμένου να φύγει τότε πρόεδρος του. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ φθηνή κριτική. Ειλικρινά, έτσι το πιστεύω. Λένε, αντίπαλοι σας. Εντάξει, το λένε. Και εγώ τη θεωρώ λοιπόν αυτή μια πολύ φθηνή κριτική. Διότι οποιοδήποτε στη θέση μου είχε στα χέρια του γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έλεγε ότι η παρούσα σύνθεση δεν είναι νόμιμη, δεν θα τολμούσε να πάει σε διαγωνισμό με αυτή τη σύνθεση. Δεν το αντιλαμβάνεστε? Ακριβώς επειδή δεν είναι νόμιμη, να σας πω αυτό και θα με ρωτήσετε. Παρακαλώ. Επειδή δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, πέφτανε τα πρόστιμα τα οποία επέβαλε. Mm-hmm. Δηλαδή, προσφεύγαν τα κανάλια και δεν πλήρωνε κανένα. Κύριε Υπουργέ, όμως το πρόβλημα τώρα εσείς γιατί επιμένετε στον λεγόμενο νόμο Παπά και δεν καθαρίζετε το τοπίο να πάτε σε μια συνενετική διαδικασία να τελειώνουμε από τη στιγμή που υποστήκατε μια ήττα δεινή πολιτικά και εσείς προσωπικά. Και εγώ θα περίμενα από έναν Υπουργό να πει μετά από αυτή την ήττα, εγώ υποβάλλω την παρέτησή μου στον Πρωθυπουργό. Λένε οι αντίπαλοι σας. Κοιτάξτε, η παρέτηση όλων των Υπουργών είναι ανα πάσα στιγμή στη όχι, διάθεση κύριε, του Υπουργού. Αυτό το γενικό το λέμε όλοι τώρα. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ που λέτε. Εσείς είστε Υπουργός όμως. Εγώ δεν είμαι Υπουργός, ούτε θέλω να γίνω. Λοιπόν, τι θα κάνω? Εγώ αισθάνομαι λοιπόν ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ένα προσωρινό φρένο, αλλά αισθάνομαι επίσης ότι αυτή η διαδικασία η οποία ταλαιπώρησε το πολιτικό σκηνικό έχει ρημουλκίσει όλα τα κόμματα σε θέσεις λογικής. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Αφού περάσαμε τον παραλογισμό, πήγαμε στη λογική. Δεν να σας πω ποιος είναι ο παραλογισμός. Θα σας πω λοιπόν ένα στοιχείο παραλογισμού. Ξέρετε τι κοινό έχει ο Βενιζέλος με το Βορύδη, το Ρέπα, το Χιτήρι και το Ρουσόπουλο? Τι? Έχουν όλοι ψηφίσει και υπογράψει νόμους, όπου σε αυτούς τους νόμους η απόφαση για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών είναι υπουργική απόφαση και μόνο. Γιατί ζηλέψατε? Και αυτό ήταν. Δεν ζήλεψα κανέναν. Ήταν το αυτονόητο και το τετελεσμένο. Αυτή η ρύθμιση υπήρχε και στο δικό μας νόμο. Μα δεν περίπατο τώρα αυτό. Μα δεν θα. Πρέπει να με αφήσετε να τελειώσω όμως, κύριε οικονόμου. Λέω, αυτή η ρύθμιση υπήρχε και στο δικό μας νόμο και αυτή η ρύθμιση έγινε κάζους μπέλι. Για αυτή τη ρύθμιση, ο ομιλών,
άκουσε τα εξαμάξια. Μετανιώσατε εσείς γι' αυτό, κύριε Υπουργέ? Τώρα που αποδεικνύεται ότι το 4 είναι λάθος και θα καταπέσει πανηγυρικός. Μετανιώσατε γι' αυτό? Δεν μετάνιωσα, διότι είμαστε σταθερά στη γραμμή ότι το τηλεοπτικό τοπίο πρέπει να ρυθμιστεί. Δεν ακούω κανέναν. Με 4? Δεν ακούω. Βλέπω ότι επιμένετε στο λάθος όμως. Δεν ακούω κανέναν μα κανέναν να λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν πρέπει να εκδοθούν άδειες. Να λέει ότι δεν πρέπει να εισπραχθεί τίμημα. Κανείς δεν τολμάει να το πει. Ωραία. Και αυτό λοιπόν, θέλω να το θεωρήσω ένα κέρδος συνολικά για την ελληνική πολιτική. Εσείς το συζητάτε στο επίπεδο της ευρύτερης πολιτικής, να το πω έτσι. Υπάρχει και η πραγματική ζωή όμως. Η πραγματική ζωή δείχνει ότι η πολιτική πρωτοβουλία που πήρατε για τη ρύθμιση του τοπίου οδήγησε σε ένα πιο άναρχο τοπίο. Διότι εκτός αυτών των. Μισό. Γιατί κολλάει ερώτηση μετά από αυτό. Διότι εκτός του ότι παραμένουν εν λειτουργία χωρίς καθεστώς αυτοί οι οποίοι ήταν σε λειτουργία πριν, υπάρχουν και οι άλλοι που μετήχαν στον διαγωνισμό και έχουν κάνει επενδύσεις και σου λέει τι θα γίνει, παιδιά. Ναι. Εμείς εδώ από πού είμαστε. Είναι αυτό το βρίσκονται εγχείρημα. Και πρόσθετο. Αυτό είναι σωστό. Και η ερώτηση έχει να κάνει. Εσείς θα ρυθμίσετε. Πολιτικά λέω. Ναι. Και με πρότασή σας, θα ρυθμίσετε το περιβάλλον και για τους οποιουσδήποτε άλλους αυτούς που μετήχαν στον διαγωνισμό. Για τους καινούργιους που σκέφτονται τώρα να μπουν. Υπάρχουν δύο θέματα. Υπάρχει το τι γίνεται με την αδειοδότηση αυτή καθ' αυτή, η οποία θα γίνει από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και, υπάρχει και το ερώτημα, τι θα γίνει από τώρα μέχρι την αδειοδότηση. Μέχρι την αδειοδότηση. Αυτό θα είμαι σε θέση και εγώ και η κυβέρνηση συνολικά, όταν ολοκληρωθούν οι διεργασίες για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να το συζητήσουμε έχοντας όλα τα δεδομένα μπροστά μας. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση οι υπερθεματιστές να μην είναι μέσα? Ακούστε με, κύριε Οικονόμου. Εάν βγει Εθνικό Συμβούλιο, Ραδιοτηλεόρασης την επόμενη εβδομάδα και διαβουλευτούμε μαζί του και μας εγγυηθεί ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί μια νέα διαγωνιστική διαδικασία. Θα κάνουμε κάποιες αλφα επιλογές, εάν δηλώσει αδυναμία η στελέχωσή του και πει ότι θέλω τουλάχιστον 2 χρόνια για να ολοκληρώσω την αδειοδότηση. Εκεί, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά νομίζω το σύνολο του πολιτικού συστήματος, θα βρεθεί προευθυνών τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει. Ναι, αλλά σε κύριε κάθε Υπουργέ, περίπτωση να, όμως, να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή διαγωνιστική διαδικασία δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι έγινε είναι σαν να μην έγινε. Όχι, κύριε Υπουργέ. Τότε τι έκανε το Στέμπολ, τα πήγαμε. Τυπικά στο νομικό σύμπαν δεν έχει καταπέσει ο διαγωνισμός. Εμείς συζητάμε. Δηλαδή, υφίστανται επί οι συνέπειες του διαγωνισμού. Αυτοί οι 4 δηλαδή που πήραν ισχύουν ακόμα. Συζητάμε επί των φημών. Εάν η απόφαση είναι αυτή που φαίνεται, προφανώς και δεν ισχύει. Η πολιτική άποψη της κυβέρνησης και εσάς που είστε ο αρμόδιος υπουργός είναι ότι με τις αλλαγές που επιβάλλει η απόφαση, θα επιβάλλει η απόφαση της Βουλής της Επικρατείας, ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί με βάση την απόφαση της Βουλής, λέω, θα είναι διαγωνιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν πάνε 5 οι άδειες. Ναι. 6, 7, 22, όσες και αν είναι οι άδειες, θα ακολουθεί διαγωνιστική διαδικασία, ή μπορεί να υπάρξει μια επιλογή που να λέει, παιδιά, αυτές είναι οι προϋποθέσεις, πρέπει να είστε εντάξει με τα δάνειά σας, εντάξει με τους εργαζόμενους σας, εντάξει με τις κτηριακές σας και το πρόγραμμά σας κτλ. Και καθαρό ποσό που λένε στην πλάτη για να μπορέσετε να λειτουργήσετε και περάσετε από εδώ. Για να πάρετε την άδεια. Για να απαντήσει κανείς αυτό το ερώτημα. Πολιτικά για εσάς το λέω. Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και κάποιος που υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται διαγωνισμός και ότι απλώς πρέπει να βάλουμε ένα πύχη προϋποθέσεων και οικονομικού τμήματος. Και όποιος τον περνάει να μπει, πρέπει να απαντήσει τι θα γίνει και στην περίπτωση που έρθουν παραπάνω ενδιαφερόμενοι από τον αριθμό των αδειών που θα συνομολογήσουμε με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Οπότε η διαγωνιστική διαδικασία νομίζω αυτή την πρόνοια πάει να καλύψει, όχι στη δική μας νομοθεσία, σε όλες τις προηγούμενες που προβλέπανε. Εσείς θα επιμείνετε σε αυτό το Big Brother που κάνατε, κύριε Υπουργέ, όπως το λέγαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τέλος πάντων έτσι η δημοσιογραφική αδεία? Λοιπόν, κοιτάξτε, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Νομίζω ότι, και αυτό θέλω να σας ζητήσω να μας το αναγνωρίσετε, ότι οργανώσαμε έναν διαγωνισμό ο οποίος εξασφάλισε το υψηλότερο δυνατό τίμημα που μπορούσε να φανταστεί κανείς για το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία η οποία απέδειξε ότι αν διασφαλίσεις ότι οι συμμετέχοντες δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες, εάν διασφαλίσεις ότι είναι οργανωμένα η δημοπρασία κατά τρόπο τέτοιο που να τους βάζει να αποκαλύψουν τη μέγιστη τιμολόγηση που έχουν στο μυαλό τους για αυτό το σπάνιο αγαθό. Το θέμα τα λεφτά ήταν τώρα, κύριε Υπουργέ, όμως. Γιατί εσείς το είπατε βέβαια στη Βουλή. Μάλλον ήταν ατυχές αυτό που είπατε, όπως λένε οι αντίπαλοι σας, ότι μόνο το πορτοφόλι είναι αυτό. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Αυτό δεν το έχω πει. Έχει, όχι. Όποιος έχει δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το έχω πει ποτέ και το άκουσα, το είχε πει και ο κύριος Αλαφούζος στην Επιτροπή της Βουλής. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα. Και αυτό κάνει ο νόμος και αυτό πρέπει να κάνει ο νόμος. Εάν διαβάσετε τα άρθρα
2 έως 10, θα δείτε τις αυστηρότατες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη λειτουργία ενός. Δεν είναι θέμα για τις προϋποθέσεις. Μιλάμε για το πορτοφόλι. Γιατί δεν με αφήνετε, βρε παιδιά, να τελειώσω. Γιατί αυτό, αφήστε κύριε Παπά, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ δεν είναι, πάρα πολύ. Δεν μπήκε ποτέ στο διάλογο. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να τελειώσω. Λέω ότι το ζήτημα του τιμήματος μπαίνει τελευταίο. Μπαίνει όταν ο κάθε διαγωνιζόμενος, ο οικονόμου, ο λυριτζής, έχουν περάσει τον πύχη τον ποιοτικό. Mm-hmm. Τότε μπαίνει το ζήτημα. Α, μετά λέτε το πορτοφόλι. Βεβαίως. Μετά τον υψηλό πύχη των αυστηρών προϋποθέσεων. Mm-hmm. Διότι, ας πούμε τώρα, καταθέτει μία πρόταση η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η οποία Νέα Δημοκρατία βάζει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα περισσότερα προβλέπονται στο νόμο μας, mm-hmm, και φεύγει από δύο, mm-hmm, βασικά. Mm-hmm. Ωραία. Τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, ναι, και την διαγωνιστική διαδικασία. Μα βλέπετε τώρα όμως, μου λέτε βάζω αυστηρές προϋποθέσεις, ήταν η διαγωνιστική διαδικασία μια χαρά κτλ. Δεν ετέθησε αμφισβήτηση και ανακαλύπτει κανείς ότι ίσα ίσα άνθρωποι που πέρασαν το πρόκριμα, mm-hmm, στο οποίο αναφερθήκατε, βρέθηκαν να μην έχουν λεφτά να πληρώσουν την άδεια που πήραν. Και είχε και όλες τις πρόνοιες ο διαγωνισμός. Άλλο για τις πρόνοιες. Όχι, όχι. Λέει κανείς, πώς πέρασε το πρόκριμα αυτός που δεν είχε λεφτά, ρε παιδιά. Πώς πέρασε το πρόκριμα. Επιτρέψτε μου, νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση παρελθούσα και αποδείχθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και η επόμενη διαδικασία. Λέω ότι αποδείχθηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε η πρόνοια στο διαγωνισμό, που σε άλλους διαγωνισμούς στους οποίους ήταν ήδη εμπλεκόμενοι δεν υπήρχαν τέτοιες πρόνοιες. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Για να συνεννοούμεθα. Ναι. Υπήρχε η πρόνοια του τι γίνεται εάν κάποιος δεν καταβάλει στην ώρα του. Έρχεται ο επιλαχών. Τελεία και παύλα. Με την εμπειρία λοιπόν της διαδρομής αυτών των μηνών. Αν το ξανακάνετε, θα το ξανακάνετε. Δεν θα καθυστερούσαμε τόσο. Δηλαδή, να σας πω ότι δεν θα έπρεπε η κυβερνητική πλειοψηφία να δείξει στην αρχή την κατανόηση που έδειξε για να βγάλει η Νέα Δημοκρατία την καινούργια της ηγεσία. Ωραία. Πείτε μου τώρα λοιπόν, τι γίνεται αν η Νέα Δημοκρατία επιμείνει στην άποψή της ότι και το Μητσοτάκη να βάλετε υποψήφιο για πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Αντιλόγηση. Εμείς δεν ψηφίζουμε αν δεν καταπέσει, δεν καταργηθεί. Ο νόμος Παπά. Όλα λέει και τα 15 άρθρα. Και τα 15 άρθρα. Λοιπόν, και γιατί αυτό, ανοίγω μια παρένθεση, δεν θα μπορούσε να οδηγήσει τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, για να τελειώνουμε και με αυτό το θέμα, γιατί έχει ο κόσμος προβλήματα, να κάτσουν κάτω και να πούν πού συμφωνήσαμε, παιδιά, στη Βουλή. Καταργείται ο νόμος Παπά. Πού συμφωνήσαμε στη Βουλή, στα 6 σημεία εδώ, στα 7 σημεία εκεί, στα 5 σημεία εκεί. Φτιάχνουμε το ενιαίο μοντέλο εκεί που συμφωνούμε. Περνάνε οι αρμοδιότητες στο Εθνικό Συμβούλιο Αντιλόγησης, τελειώσαμε. Λοιπόν, οι αρμοδιότητες έχουν περάσει στο Εθνικό Συμβούλιο Αντιλόγησης. Αυτό λέω. Ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Νέα Δημοκρατία οφείλει. Αφού τις αφαιρέσατε και τις πήρατε πάνω. Πώς ήταν, πάλι, κύριε Υπουργέ, τώρα. Άντε πάλι. Πώς ήταν. Κύριε Οικονόμου, σας παρακαλώ επιτέλους. Έχουμε πει 10.000 φορές. Δεν υπήρχε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν υπήρχαν άδειες. Κάτι έπρεπε να κάνουμε. Παρανομούσαμε. Όπως παρανομούμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να είμαστε ακρίβεις και ειλικρινείς. Έτσι δεν είναι. Χωρίς, ναι, εγώ το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, ότι λειτουργούν, άρα θα κάνετε λοιπόν, ενδιάμεσο. Λέω λοιπόν, με ρωτήσατε για το αν θα προστρέξουμε σε αυτό που ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θα ήθελα να μείνω στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε το βήμα και πρότεινε κάποιο πρόσωπο για τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Θα περιμένω και σήμερα στη Βουλή να ακούσουμε την επίσημη τοποθέτησή της. Τι δεν μπορεί να γίνει. Να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει δια του θεσμικού εκβιασμού και δια της αποστασιοποίησής της από την υποχρέωση να συμβάλλει έτσι στη συγκρότηση. Βλέπετε. Ναι, βεβαίως. Ως προσπάθεια συγκυβέρνησης. Βεβαίως. Ειδικά σε αυτό το θέμα, θέλει να νομοθετήσει η Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος σας βγήκε αντισυνταγματικός και εσείς επιμένετε να τον κρατάτε ζωντανό, λέει η αντιπολίτευση. Είναι ανακριβές αυτό. Είναι ανακριβές, κύριε Οικονόμου. Είναι ανακριβές αντισυνταγματικός ο νόμος. Θέλετε τώρα να το πώς είναι ανακριβές, κύριε Οικονόμου. Μα σας εξήγησα τι δοκιμάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τότε τι βγήκε αντισυνταγματικό η αντιπολίτευση. Μόνο δοκιμάστηκε και καθώς φαίνεται με 14-11 δεν βγήκε συνταγματική η διάταξη που μετέφερε για μία και μόνη και πρώτη φορά την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Μα έτσι δεν θα βρείτε άκρο όμως, στην Υπουργία, με τους άλλους. Όχι. Δεν θα τα βρείτε. Θα βρούμε, διότι νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για τη συνένεση, τα οποία μπορείτε να τα δείτε και στον πίνακα. Αφού λοιπόν είστε και στην κατεύθυνση της συνένεσης, προτείνετε και διαφορετικά πρόσωπα, υπήρξε ένα θέμα με τον κύριο Πολίδωρα, που προκάλεσε και αντιδράσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Αλλά λέω, αφού λοιπόν είστε σε αυτή την κατεύθυνση, θα ήσασταν έτοιμοι στο όνομα της συνένεσης και της εξέβρεσης λύσης να δεχτείτε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κοιτάξτε τώρα, εγώ θα ήθελα, θα σας απογοητεύσω λίγο, αλλά θέλω να μείνω στις θεσμικές μου υποχρεώσεις. Η συγκρότηση στο επίπεδο των προσώπων είναι ζήτημα της Βουλής. Καλό είναι εγώ ως μέλος της κυβέρνησης να μην εκφραστώ για κανένα πρόσωπο.
μένω στο γεγονός ότι όταν κάποιος προτείνει πρόσωπο, mm-hmm. σημαίνει ότι κάνει ένα βήμα πίσω από την ρητορική ναι. των εάν δεν βρεθεί λύση, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Αν πάμε τη Δευτέρα στη διάσκεψη στον Πρόεδρο και έχουμε νέο αδιέξοδο. Θα τι είναι, κάνουμε. Θα σας πω. Θα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Νομίζω ότι θα είναι μια έτσι, ακραία έκφραση μιας προσπάθειας συνολικής αποσταθεροποίησης της πολιτικής ζωής από τη Νέα Δημοκρατία με τη χρήση ακριβώς του δικαιώματος που τους παρέχει η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5, mm-hmm. η οποία ως συνταγματική πρόβλεψη είναι αυτοφυής. Δεν no. συνδέεται με άλλα, δεν, είναι, δεν έχει προϋποθέσεις, mm-hmm. έτσι. No. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή παρανομούμε, θα πρέπει να βρεθεί μία λύση και εμείς. Όχι, έχετε κανένα όπλο, είμαστε... όμως καταλαβαίνω ότι είστε και εσείς αδιέξοδο. Για το μεσοδιάστημα. Ναι, για το μεσοδιάστημα. Και τι γίνεται αν βρεθείτε στην περίπτωση ξανά? Εγώ σας λέω ότι έχετε δίκιο. Ναι. Και ότι όντως δεν μπορεί να είναι τα κανάλια σε λειτουργία και να εκπέμπουν και να μην υπάρχει κάτι που να ρυθμίζει ή να μην ναι. πληρώνουν κάτι. Μάλιστα. Και θα σου πει και ο ενδιαφερόμενος και ποιος είσαι εσύ που το αποφασίζεις. Πριν από λίγες μέρες στο Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι εσύ δεν μπορείς να αποφασίζεις. Για τις άδειες. Για τις άδειες. Και δεν πληρώνει. Για τα τιμήματα. Κατεβάζεις ρολό. Για τα τιμήματα ή για ένα ετήσιο ενίκιο μπορεί να αποφασίζει ναι. η κυβέρνηση. Και αν υπάρξει mm-hmm. αντίδραση από αυτού. Μπορεί να υπάρξει αντίδραση για οτιδήποτε. Τα κανάλια έχουν προσβάλει, ας πούμε, την απόφαση που υπογράψαμε όταν αναλάβαμε για την καταβολή του τέλους χρήσης συχνοτήτων και του φόρου διαφήμισης. Mm-hmm. Την προσβάλανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν δικαιώθηκαν. Ναι, ναι. Ο νόμος γέφυρα τώρα πήγε περίπατο από ό,τι καταλάβαμε. Όχι. Εξηγούμε. Σας λέω ότι περιμένουμε να δούμε αν θα συγκροτηθεί εσουρού. Εάν συγκροτηθεί, που θα είναι ευχής έργων ναι. και το ευχόμαστε ολόκαρδα. Και ηθικά και πολιτικά και επί της ουσίας, θα διαβουλευτούμε αμέσως, θα δούμε τι εκτιμούν. Το καλό σενάριο. Ναι, εμείς το καλό. Κοιτάμε το κακό. Το καλό τώρα. Σας λέω. Στο κακό. Γιατί βλέπω δεν έχετε όπλα στο κακό σενάριο όμως. Εκτός αν πάτε στη λύση κουρουπλή. Να κάνει τον νόμο για να αλλάξετε ακόμα και αυτό. Που λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε και αυτό. Το Σύνταγμα λέει 4/5 για τη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό ναι. δεν μπορεί να αλλάξει. Εκτός αν αλλάξει. Να αλλάξει με νόμο. Εκτός αν αλλάξει ο αριθμός των συμμετεχόντων. Λοιπόν, αντί να κάνουμε σενάρια, να μιλήσουμε. Δεν είναι σενάριο αυτό. Αν ναι. υπάρχει στις σκέψεις της κυβέρνησης και στους σχεδιασμούς της το ενδεχόμενο να ξεμπλοκάρουμε από αυτή τη διαδικασία αλλάζοντας τη σύνθεση του Προεδρείου. Λέω, Προεδρείου. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου έχει διαμορφωθεί μια δυναμική συνενέσεων. Ήταν πάρα πολύ θετική η έκπληξη για μένα ότι ψηφίσανε και κόμματα τα οποία έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική. Το Τάμι και λοιπά. Ήταν πάρα πολύ θετική η έκπληξη, πραγματικά. Και το καλωσορίζω όπως κοπιάσαμε και κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νόμου να οικοδομήσουμε συνενέσεις πάνω στην υπόθεση αυτή. Εδώ δεν το λέτε συγκυβέρνηση όμως. Τι εννοείται? Εδώ δεν το λέτε προσπάθεια. Μα δεν έβαλε κανένας, προσέξτε όμως, δεν έβαλε κανένας όρο για να συμφωνήσει στο Μωρόνι και τον Γκιάο. Ω, με συγχωρείτε, όχι. Ζητήθηκε η εγγύηση του Προέδρου της Βουλής ότι ο νόμος αυτός δεν θα αλλάξει. Μα, βρε, που θα καταθέσετε παιδιά, σήμερα δεν θα αλλάξει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά τώρα νομίζω είναι πράγματα είναι τα οποία αφορούν την επικοινωνία και όχι την ουσία. Όχι και την ουσία. Όχι, δεν την αφορούν. Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη ακούστε και την αξιοπιστία στις σχέσεις. Είναι κακυποψία, το είπαν. Ακούστε με λίγο και είναι εκατέρωθεν αυτή η κακυποψία. Και νομίζω η κίνηση της υπερψήφισης της πρότασης για τη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ έχει αρχίσει στα πολύ σοβαρά και τις κακυποψίες τις κάνει και υποχωρούν. Mm-hmm. Και από τη δική μας τη μεριά. Ναι. Λέω λοιπόν, είμαστε εν ώψη της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατεβάζουμε αυτή την τροπολογία. Έχω κάνει εγώ 4 δηλώσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος καχυποψίας. Είναι δυνατόν, mm-hmm. είναι σαφές ότι οποιοδήποτε διαγωνισμός γίνει από εδώ και πέρα θα διοργανωθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τελεία και παύλα. Σενάριο, όπως αρχικώς προέβλεπε ναι. ο νόμος 43-39. Σενάριο όμως αρνητικό δεν έχετε από ό,τι καταλαβαίνω. Σενάριο αρνητικό σας δηλαδή, λέω. Δηλαδή στην περίπτωση που πάλι εγκλωβιστούμε στη διάσκεψη και πάμε πάλι στη μη συγκρότηση του ΕΣΑ. Τι κάνει η κυβέρνηση? Αυτό θα είναι ένα πολιτικό γεγονός το οποίο νομίζω θα έχει τρομερό πολιτικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία μονάχη της μπλοκάρει τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης αρχής, η οποία είναι συνταγματική υποχρέωση όλων μας να την συγκροτήσουμε, mm-hmm. θα είναι τεράστιο το πολιτικό κόστος. Ένα. Δεύτερον, προφανέστατα, εμείς δεν θα μπορούμε να δώσουμε άδειες, αλλά μία στοιχειώδη ρύθμιση μέχρι τη διαδικασία της εκδότησης θα πρέπει να κάνουμε. Άρα θα φέρετε τη γέφυρα στην περίπτωση αυτή. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα τετελεσμένο, κύριε Οικονόμου. Το τετελεσμένο είναι αμήλικτο. Και το αμήλικτο τετελεσμένο είναι ότι
αυτό που λέγεται χρήση των συχνοτήτων σε πανελλαδικό επίπεδο, η πανελλαδική εμβέλεια, τιμολογήθηκε από την αγορά που σε άλλες περιπτώσεις κάποιοι την αποθεώνουν στα 250 εκατομμύρια και κάτι. Αυτό είναι λάστιγε που λέτε. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Τιμολογήθηκε από την αγορά. Είναι fact. Υπό τους όρους που βάλατε εσείς στην αγορά. Είναι fact. Δεν θα ήταν μια τιμολογία, ήταν 10 τα κανάλια. Είναι γεγονός. Μιλάτε για τα τέσσερα. Όταν βάλατε 4 κανάλια, ανέβηκαν οι τιμές στο Θεό. Αν ήταν 14, οι τιμές δεν θα ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά εγώ εδώ είμαι για να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα του δημοσίου. Δεν υπάρχει όμως αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτό ακριβώς. Διαγωνισμός με όρους παπά δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν συμφωνείτε σε αυτό το αυτονόητο πράγμα που λέμε όλοι. Ναι. Από τη στιγμή που σας πήραν τις αρμοδιότητες και τις πήγαν στο ΕΣΡ όπως έπρεπε από το Σύνταγμα. Εσείς δεν έχετε αρμοδιότητα για να κάνετε διαγωνισμό. Κύριε οικονόμου. Και να δώσετε συγκεκριμένο αριθμό. Κύριε οικονόμου, οι ανεξάρτητες αρχές εφαρμόζουν τον νόμο. Σύμφωνοι, δεν νομοθετούν. Ναι, δεν νομοθετούν. Και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που θα έρθει, ναι, κοιτάξτε με καλά, θα εφαρμόσει το νόμο 4339 για την αδειοδότηση. Mm-hmm. Άρα η απάντηση, πολιτικά, η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία στο αίτημα καταργήστε τον νόμο για να έρθουμε να ψηφίσουμε είναι δεν καταργείται ο νόμος. Λέω, να δω τι θα πει και σήμερα στη Βουλή. Και θα απαντήσω. Εάν δεν είστε αίτημα... πάντως σαφείς έτσι όπως το λέτε. Γιατί τώρα λέτε, σαφείς. Μόλις συγκροτηθεί το ΕΣΡ, θα εφαρμόσει τον νόμο Παπά. Θα εφαρμόσει άλλον. Τον νόμο Παπά θα εφαρμόσει. Τον νόμο Βορύδη. Το σύνολό του. Θέλετε να εφαρμόσει τον νόμο Βορύδη. Όχι, έναν άλλο νόμο δεν υποθέτω. Υποθέτω, κύριε Υπουργέ, από τη στιγμή που ο νόμος σας κατέπεσε. Μα θα εφαρμόσουμε έναν άλλο νόμο. Γιατί επιμένετε και το επαναλαμβάνετε αυτό. Γιατί έτσι λέει το ΣΤΕ. Είναι ψευδές. Είναι αντισταγματικό ο νόμος. Όχι, ο νόμος. Έχει προσβληθεί μόνο η μεταφορά αρμοδιοτήτων και να σας πω και κάτι. Αυτή είναι δική σας ερμηνεία. Άλλοι κάνουν άλλη ερμηνεία. Εδώ δεν είναι ζήτημα ερμηνεία. Δεν είμαστε συνταγματολόγοι εδώ. Εμείς γνωρίζουμε ως διάδικοι ποιες διοικητικές πράξεις έχουν προσβληθεί. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Λέω, εάν ο διαγωνισμός αυτός, καθώς φαίνεται, ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, πάμε σε μια κατάσταση όπου αναζητούμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να διεξάγει το διαγωνισμό με βάση την κείμενη νομοθεσία. Με βάση τον νόμο σας. Βεβαίως. Και με τους αριθμούς και με όλα. Το... Και με το τίμημα και με όλα. Πάλι τα ίδια. Οι αριθμοί. Τώρα, σήμερα περνάμε την τροπολογία και λέμε θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη. Σύμφωνη γνώμη. Άρα, εσείς τι θα και πείτε εδώ αυτό? Την άποψή μας θα το πούμε. Το 4. Την άποψή μας. Το 4. Βεβαίως. Βεβαίως θα πούμε την άποψή μας. Είστε αμετανόητοι λοιπόν, όμως έτσι, κύριε Υπουργέ. Σταματήστε, κύριε οικονομού. Σαν να μην έχει καταλάβει ξέρετε, η κυβέρνηση. Όχι, όχι. Σαν να έχει καταλάβει τι έχει γίνει στη χώρα. Αμετανόητοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι είμαστε εκεί που ήμασταν όταν ανέλαβε αυτή η διακυβέρνηση. Δεν είμαστε εκεί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν τολμάει κανένας να βγει να πει ότι δεν θα υπάρχει τίμημα για την πανελλαδική εμβέλεια. Τελείωσε αυτό. Ήταν 27 χρόνια χωρίς τίμημα. Το καταλαβαίνουμε. 27 χρόνια ολόκληρα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι, γιατί είναι προς θάνατο. Δεν είπε κανείς να μην υπάρχει τίμημα. Α, όχι. Δεν λέει κανείς αυτό. Κανείς δεν το λέει. Όχι, διότι η επιλογή που κάνατε είναι τώρα το τίμημα να πάει πίσω στους καναλάρχες. Θα σας πει κάποιος. Εμείς. Ναι, διότι εσείς κάνετε μια επιλογή που κρίθηκε αντισυνταγματική με αποτέλεσμα να μην πληρώσουν. Με συγχωρείτε. Εμείς ήμασταν, διοργανώνουμε το διαγωνισμό κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Κάτι παράγεται από τις πολιτικές επιλογές. Ακούστε με, ακούστε με. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού εξαντλούν όλα τα νομικά εργαλεία ιδιοκτησίες των καναλιών. Mm-hmm. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έρχεται και μας λέει επιταχύνετε, συνεχίστε, ολοκληρώστε το διαγωνισμό. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι αποφάσεις του. Και κατ' εφαρμογή του Συντάγματος αυτό κάναμε, όπως θα κάνουμε και τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς και το Σύνταγμα εφαρμόσαμε με βάση την απόφαση του 2010 που λέει δεν υπάρχει αδειοδότηση. Mm-hmm. Το Σύνταγμα εφαρμόσαμε με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγαν ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν έχει νόμιμη σύνθεση. Το Σύνταγμα εφαρμόσαμε όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία της αδειοδότησης. Mm-hmm. Το Σύνταγμα εφαρμόζαμε όταν προχωράγαμε και ολοκληρώναμε το διαγωνισμό. Το Σύνταγμα και κάνατε ένα νόμο αντισυνταγματικό στο τέλος. Εφαρμόζοντας το Σύνταγμα. Το επιμένετε. Οδηγούμαστε σε λάθος συμπέρασμα. Επιμένετε όμως. Επιμένω γιατί αυτή είναι η λογική. Δεν έχει πέσει ο νόμος. Σας παρακαλώ. Αντίληψη. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν προσβάλλονται νόμοι. Προσβάλλονται διοικητικές πράξεις οι οποίες απορρέουν από διατάξεις. Επομένως, ούτε πολιτική ήττα δεν έχετε. Αυτό θα μας πείτε. Έχουμε ένα φρένο. Το οποίο, ναι, βεβαίως. Έχουμε ένα φρένο το οποίο νομίζω είναι πρόσκαιρο. Θεωρώ ότι είναι μια καινούρια μέρα από προχθές όπου φαίνεται μια δυναμική συνενέσεων. Και εδώ βλέπω και εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση μια πορεία σύγκλησης. Αφού λοιπόν... Η οποία θα έχει και τα χαρακτηριστικά. Δύσκολα θα την έχετε με αυτά αφού που λέτε. Λοιπόν... Έτσι βλέπω εγώ τουλάχιστον. Πολιτικά το λέω. Τι να σας πω. Άλλο πολιτικό στόχος λοιπόν να μπει η ιστορία της ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην ημερήσια διάταξη και κάπου να καταλήξει όπως θα καταλήξει, εν πάση περιπτώσει. Θεωρείτε ότι
ολοκληρώνεται το βασικό σας ρόλο στην κυβέρνηση και από μια νέα θέση στην επόμενη φάση θα μπορούσατε να προσφέρετε? Θα είναι πολύ βαρετή η απάντησή μου. Θα είναι πολύ βαρετή. Δεν το συνηθίζετε ότι... όμως, γιατί αν το κάνετε τώρα? Όχι, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα το έκανα ποτέ. Νομίζω ότι ο κάθε υπουργός από κάθε θέση υπηρετεί την κοινά συμφωνημένη συλλογική πολιτική της κυβέρνησης. Δεν αισθάνεστε δηλαδή ότι έχετε ιτηθεί σε αυτή τη θέση? Αισθάνομαι. Και σας ρώτησα και πριν. Αυτό πάρα πολλά μπάσκετ. Σας ρώτησα και πριν αν σκεφτήκατε την παρέτηση και δεν μου απαντήσατε. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα ότι ανά πάσα στιγμή και ειδικά στις κρίσεις. Όχι, κύριε Υπουργέ, έτσι. Εκεί την ώρα της απόφασης, εκείνο το βράδυ που ήσασταν στο Μαξίμου. Πήγατε στον κύριο Τσίπρα, το βράδυ στο Μαξίμου. Έχω μια ευθύνη γιατί ο νόμος που φτιάξα βγήκε με προβλήματα. Και έφαγε όλο το πολιτικό κόστος η κυρία Γεροβασίλη εκείνο το βράδυ. Βγήκε και έκανε μια δήλωση που επικρίθηκε, γι' αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ήμουνα και εγώ στην ΕΡΤ και το ίδιο βράδυ τηλεφωνικά και το επόμενο πρωί. Ναι. Έτσι, ούτε στις δύσκολες στιγμές δηλαδή, κρυβόμαστε. Δεν να πείτε το βράδυ. Όχι, εκείνο. Δεν χαρήκαμε. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Εντάξει. Αντίθετα. Και, να σας πω γιατί, για δύο λόγους. Διότι παράχθηκε ένα οικονομικό αποτέλεσμα, άδικο με διακόψετε. Διότι θα έπρεπε να μεταφερθούν πόροι οι οποίοι είχαν καταβληθεί ήδη. Πρέπει να το ξαναπούμε αυτό. Ότι έχουμε εισπράξει 90 εκατομμύρια. Ναι, κάποιος έχει ευθύνη γι' αυτό. Γι' αυτό σας ρώτησα πριν. Κάποιος έχει ευθύνη γι' αυτό. Λέω. Γιατί υπάρχει αυτή η κριτική. Η αυτάλληλη πλευρά κριτική. Βεβαίως, ότι κάνετε μια κίνηση για να μαζευτούν χρήματα. Να το πω έτσι χυδαία κοινικά. Και εξαιτίας του τρόπου με την οποία κάνετε την κίνηση, τα χρήματα δεν μαζεύονται. Επαναλαμβάνω, τα χρήματα θα μαζευτούν. Διότι. Επειδή κύλησε νερό στα βλάκι, δεν τολμάει καμία πολιτική δύναμη να πει να μην υπάρχει τίμημα. Να σας κάνουν προσφυγές οι καναλάρχες να δω τι θα κάνετε. Α, και οι υποψήφοι καναλάρχες να δω τι θα κάνετε. Δικαίωμά τους. Οι οποίοι χάνουν τα εκατομμύρια τους. Δικαίωμά τους. Αλίμονο. Δεν είναι ευνομούμενη χώρα. Όποιος θεωρεί ότι τα συμφέροντά του θίγονται, υπάρχει ο δρόμος της δικαιοσύνης. Θα θέσω να συζητήσουμε και κάτι ακόμα. Φάγαμε όλο το χρόνο με τις άδειες. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε και να σας πω και γκρινιάζουμε μετά ότι δεν θέλει ο κόσμος να ακούει άλλο γι' αυτό. Θα τα πούμε τώρα.